γράψαμε σε μία κάρτα τρεις λέξεις, την αγάπη για μας. Και κράτησε αυτή από όλους μας δύο κάρτες, ήμουνα εγώ και ο Νίκος. Δεν ήξερα όμως ποιος το έχει γράψει. Απλά βάσει των λέξεων και βγήκε ο Νίκος. Α, δεν το διάλεξε έτσι. Όχι. Α, εντάξει τότε. Άρα τώρα είμαι ακόμα πιο ήρεμη. Ναι. Okay. Το Δημήτρη θα διάλεγε, θεωρώ. Γιατί, σηκώθηκαμε όλοι και ρώτησα Αναστάσης ποιος είναι αυτός που... Πάλι το Δημήτρη. Νομίζω ότι πλέον είναι ο Δημήτρης απόδοση 1-0-3 να τον διαλέξουν. Όλοι. Αυτό. Δεν θεωρώ. Απλά θα βγω ραντεβού. Ωραία. Εντάξει, του αρέσει να γνωρίζει νέα κορίτσια του Νίκου. Νομίζω ότι του αρέσει. Δεν προλάβαμε να πούμε κάτι. Άμα του αρέσει... Μ' αρέσεις, μπράβο. Να βγει αυτό. Ωραία, τώρα. Άντε, θα άντε. Του φέρω τα εγώ στην κεφάλι. το μάζεψαν, ρε φίλε. Μου το υποσχέθηκε ότι θα το μαζέψει. Θα το φέρω στο κεφάλι αυτό. Πώς θα ήταν η αντίδρασή σου, ρε, πιστεύεις? Πώς ήταν η αντίδρασή σου? Πώς εσένα θα ήταν η αντίδρασή σου, αν έλεγε ότι μ' αρέσει? Καλά να περάσετε. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, αλήθεια. Και εγώ φεύγω, γεια. Κοιτάω, απλά να δω τι θα γίνει. Ναι. Σαν να βλέπω μια ταινία. Αλλά δεν θα σε έπιανε μέσα σου θυμός κάτι να νευρίαζες? Όχι. Δεν θα, θα σε ενοχλούσε. Θα με εντάξει, κάτι θα ένιωσε. Έλα, μωρέ, τώρα ναι. Αισθήματα έχεις. Ναι, εντάξει, με ενοχλούσε, αλλά. Άμα πάει κατευθείαν ξέρεις την άλλη, δεν είναι για μένα. Ναι. Είναι για μένα. Εσύ είσαι για τον Δημήτρη, το είπαμε. Πώς πάει τώρα με τον Νίκο? Καλά πάει. Είχαμε λίγο μια έντονη συζήτηση για αυτό το φλερτ. Εσύ συμφωνείς σε αυτό? Να φλερτάρει στη δουλειά του. Ναι. Αν το κάνει επαγγελματικά σαν δουλειά, ρε φίλε, δεν μπορείς να του πεις κάτι. Είναι η δουλειά του. Αφού δεν τις ρίχνει, δεν κάνει κάτι παραπάνω ερωτικό. Εγώ είπαμε ότι... Εντάξει, δεν είναι σίγουρα, δεν είναι και ότι καλύτερο, δεν σε φέρνει σε εύκολη θέση. Είπαμε ότι λέει αλήθεια, λέει να το δεις μπροστά σου και άμα τους έχεις θέμα, για όλα υπάρχουν μια λύση, σε όλα θα βρεθούμε μια λύση. Μ' αρέσει η επικοινωνία που έχουμε, πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Να σου πω κάτι, ρωτάει... Ήταν η Κατερίνα και είχε μείνει αυτή η τελευταία, γιατί λέει ποιος το έγραψε αυτό και σηκώνω εγώ. Και λέει, είσαι τόσο κοντά. Και έχει μείνει η μία του Νίκου και λέει, ποιος το έχει γράψει αυτό? Και δεν απάντησε και κανένα αγόρι. Αλήθεια. Ναι. Δεν απάντησε κανένας. Και κάνει η Κατερίνα, καλά, θα με κάνετε να το πω εγώ. Και κάνει ο Πελετιέ, εγώ το... Σαν να μην ήθελε να το πει. Α! Ναι. Τώρα με αυτά που με λες... Εγώ είμαι... Εγώ κατάλαβα ότι σαν να ψηλώ... Όχι, να μην πολύ γούσταρε εν τέλει να πάει. Α, δεν ήθελε να πάει. Ναι. Εντάξει. Πόκο σε σένα είναι. Και αφού ζηλεύει κιόλα. Ζηλεύει κιόλα πολύ. Εγώ το έχω δει ότι ζηλεύει. Εσύ τι πιστεύεις? Ζηλιαρόατος είναι. Αλλά με ωραίο τρόπο, εμένα μου αρέσει. Σ' αρέσει αυτό. Πρόσεξε, μην σου βγει τοξικά κάποια στιγμή αυτό. Φίλε. Αφού κι αυτός το έχει πει, η ζήλια. Άμα την αφήσεις μετά από ένα σημείο, στον πρώτο χρόνο, μετά αυτό αυξάνεται. Άλλο η όμορφη ζήλια και άλλο αυτή η τοξική. Η τοξική. Ναι.